Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, το πρώτο βίντεο που κάνω σε εξωτερικό χώρο. Σήμερα θέλω να μιλήσω για δύο ερωτήσεις οι οποίες γίνονται πάντα σε μία συνέντευξη. Για την ακρίβεια, η μία γίνεται πάντα, η άλλη γίνεται μόνο εφόσον εργάζεστε ήδη σε μία εταιρεία. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι πόσα παίρνεις και η άλλη είναι πόσα θες. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές ερωτήσεις, αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι η πιο σημαντική είναι το πόσα θες. Και θέλω να εξηγήσω γιατί σε αυτό το βίντεο και γενικά να πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ας υποθέσουμε, μάλλον καταρχάς να πω ότι έχω ακούσει την άποψη που λέει ότι καλό είναι σε μία συνέντευξη να προσπαθήσεις ή τέλος πάντων να αποφύγεις να απαντήσεις την ερώτηση πόσα παίρνεις. Γιατί λέει έτσι χάνεις ένα διαπραγματευτικό σου χαρτί. Θέλω όμως να δούμε πρώτα τι σημαίνει, τι συνεπάγεται το να μην απαντήσεις τη συγκεκριμένη ερώτηση. Να πω ότι αυτό το είχα δοκιμάσει στη συνέντευξη που είχα κάνει με την Intrasoft. Δεν ξέρω αν το είχα αναφέρει στο βίντεο που είχα κάνει για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Όπου η HR της Intrasoft με ρώτησε πόσα παίρνω και νομίζω ότι της είπα κάτι σε στυλ δεν θα ήθελα να το αποκαλύψω ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι έτσι απλό το πράγμα, γιατί προφανώς το HR, αυτή που είναι αυτός που σου κάνει τη συνέντευξη τέλος πάντων, δεν θα πει «Α, οκ, αφού δεν θα το αποκαλύψουμε, προχωράμε», θα σε πιέσει. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προετοιμαστείς ψυχολογικά, εκτός και αν το έχεις άνετα, αν έχεις ετοιμάσει, κάτι πρέπει να ετοιμάσεις, κάτι πρέπει να πεις. Εγώ δεν ήμουνα, να πω την αλήθεια, προετοιμασμένος ιδιαίτερα, ήμουνα σε στήλο ότι εντάξει, μωρέ, θα πω αυτό και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Επέμεινε, ώσπου τελικά διαπίστωσα ότι ίσως να αρχίσει να δημιουργείται μια αρνητική, ας πούμε, ατμόσφαιρα. Οπότε λέω, εντάξει, άστο, ας πω. Και τι είπα τελικά. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου είπε για να με πείσει τέλος πάντων να της πω, αλλά εγώ θα πω και το εξής. Και αυτό έχει να, αυτό το λέω τώρα γιατί κάποιοι στις συνεντεύξεις όταν τους ρωτάνε πόσα παίρνουν, πολλές φορές φουσκώνουν λίγο το μισθό, δεν λένε τον πραγματικό τους μισθό, με τη λογική ότι τέλος πάντων εντάξει, για να μπορέσω να. Πάντα αυτό είναι το κριτήριο, ότι να μπορέσεις να διαπραγματευτείς έναν καλύτερο μισθό. Το πρόβλημα είναι ότι όταν θα προσληφθείς από μια εταιρεία, θα σου ζητήσει τα ένσημά σου. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορέσουν να δούνε τον μισθό που παίρνεις. Τώρα δεν λέω ότι θα δούνε τον πραγματικό σου μισθό και θα πούνε ότι «Α, μας είπες ψέματα τότε, άρα τελικά δεν σε παίρνουμε». Το πιο πιθανό, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να μην θυμούνται καν πόσα είπες. Αλλά επειδή δεν αποκλείεται να θυμούνται, δεν θεωρώ ότι θα σου πούνε «δεν σε παίρνουμε», αλλά ίσως να ξεκινάς λίγο αρνητικά, δηλαδή να πούνε «Α, οκ, αυτός μας είπε ψέματα», ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό να κάνεις κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, για μένα, επειδή θα πρέπει, μάλλον, για μένα πιο σημαντική ερώτηση είναι το πόσα θέλεις. Και νομίζω ότι εδώ είναι και το σημείο που οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα. Φοβούνται ότι αν πούνε κάποιον πολύ υψηλό μισθό, ότι δεν θα τους πάρουν τελικά. Οπότε λένε λιγότερα από αυτά που θέλουν ή κάνουν και κάτι άλλο, ειδικά κάποιοι entry level κυρίως, το οποίο το έχω κάνει και εγώ δηλαδή σαν entry level, λένε δώστε μου ό,τι καταλαβαίνετε εσείς. Αυτό παιδιά είναι το χειρότερο πιθανό, η χειρότερη πιθανή επιλογή. Καλύτερα να πεις δώστε μου 100 ευρώ, παρά να μην πεις τίποτα. Και ο λόγος είναι γιατί δείχνεις με αυτόν τον τρόπο ότι και είσαι μάλλον ανώριμος και ότι δεν έχεις καθόλου αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύεις καθόλου στον εαυτό σου. Κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύεις καν ότι αξίζεις να βρίσκεσαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Άρα αυτό με τίποτα. Γιατί υποδηλώνει και άλλα πράγματα. Αλλά κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το έχω ακούσει δηλαδή από πολύ κόσμο αυτό, φοβούνται να πούνε αυτό που πραγματικά θέλουν. Και αναγκάζονται να λένε λιγότερα. Πολλές φορές και με την ελπίδα ότι εντάξει, μωρέ, θα πω λιγότερα τώρα και μετά, όταν θα μπούμε στην εταιρεία, θα μου δώσουν, κάποια στιγμή θα πάρω αύξηση. Επειδή, παιδιά, καταρχάς, το να πάρεις αύξηση δεν είναι πάντα εύκολο.
είναι και ανάλογος και την εταιρεία που είσαι. Και ειδικά αν έχεις ξεκινήσει από χαμηλά, ίσως αργήσεις να πάρεις κάποια αύξηση, μάλλον αργήσεις να φτάσεις στο ποσό που πραγματικά ήθελες, το πιο σωστό είναι εξ αρχής να έχεις διαπραγματευτεί έναν μισθό με τον οποίο θα είσαι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη. Μην πεις ένα μισθό που δεν σε ικανοποιεί και μετά να είσαι μίζερος όλη την ώρα ή μίζερη τέλος πάντων, γιατί ο άλλος που ξέρει λιγότερα από μένα παίρνει περισσότερο μισθό από μένα, μεγαλύτερο μισθό από μένα. Δεν θες να βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί θα επηρεάσει την ψυχολογία σου και κατά επέκταση και την απόδοσή σου, κατά πάσα πιθανότητα. Άρα για μένα, το να πεις τον πραγματικό μισθό που θες είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Άρα, γιατί να χαλάσεις φαιά ουσία, να προετοιμαστείς για το να αποφύγεις την ερώτηση πόσα παίρνεις, ειδικά από τη στιγμή που θα το δούνε κάποια στιγμή, και να μην προετοιμαστείς καλύτερα ψυχολογικά για την ερώτηση πόσα θες. Γιατί έχει σημασία προφανώς να δώσεις μια πιστική απάντηση, όποιο ποσό και να πεις, να φαίνεται ότι το πιστεύεις, ότι όντως το αξίζεις, γιατί αυτό παίζει ρόλο τέλος πάντων. Τώρα βέβαια μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει ότι ας υποθέσουμε, να μιλήσω και με ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σε ρωτάνε πόσα θέλεις και λες εσύ, πόσα παίρνεις και λες εσύ παίρνω 1000. Τυχαία ποσά τώρα έτσι. Πόσα θέλεις, 2000. Μπορεί να σκεφτούν αυτοί ότι εντάξει δεν θα του δώσουμε 2000, θα του δώσουμε ξέρω 1400, 1500, κάτι πολύ χαμηλότερο, με τη λογική ότι έτσι κι αλλιώς του δίνουμε περισσότερα από αυτά που παίρνει, άρα μάλλον θα δεχτεί. Ή μπορεί να πούνε δεν θα του δώσουμε 2000, θα του δώσουμε 1800, αφού έτσι κι αλλιώς ανεβαίνει πάρα πολύ ο μισθός του, δεν του δίνουμε αυτά που θέλει ακριβώς, αλλά πάλι με τη λογική ότι μάλλον θα δεχτεί. Παιδιά, εμένα η γνώμη μου είναι μην μπλέξετε με τέτοιες εταιρείες που σκέφτονται έτσι. Δηλαδή, άμα κοιτάει τώρα να γλιτώσει από σένα κάποια ευρώ, τώρα θα μου πείτε γιατί, θα πρέπει να στα χαρίζει μια εταιρεία. Δεν λέω αυτό, έτσι. Αλλά μην μπλέξετε με εταιρείες οι οποίες είναι σφιχτές, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Βέβαια, εδώ έτσι, ένας αστερίσκος, ακόμα και οι εταιρείες που δίνουν πάρα πολλά λεφτά και υπάρχουν κάποιες εταιρείες αυτή τη στιγμή στον χώρο, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές υπάρχει και μία έτσι, πώς να το πω, το catch που λέμε στο χωριό μου. Ή θα σε βάλουν να κάνεις πώς το λένε, παλιές τεχνολογίες ή τέλος πάντων μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι για αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι της παρούσης. Οπότε δεν έχει νόημα. Εσείς θα πρέπει να βρείτε μία εταιρεία που όχι μόνο δεν θα κοιτάξει να κάνει έκπτωση σε αυτά που τις ζητήσατε, αλλά θα σας δώσει και παραπάνω. Πράγμα που έγινε, το λέω για ακόμα μια φορά, στην XM, με μένα, έτσι. Αυτά γενικά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, να πω και κάτι τελευταίο. Εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Τώρα, αυτό βέβαια περιπλέκει λίγο το θέμα, γιατί θα πει κάποιος και θα γυρίσει κάποιος και θα πει, και ειδικά κάποιος entry level μπορεί να ρωτήσει, OK, πώς θα αναζητήσω. Αυτό είναι μια ερώτηση η οποία δεν είναι και εύκολο να απαντηθεί. Εγώ θα πω καταρχάς ότι δεν θα πρέπει να δεχόμαστε ποτέ βασικό μισθό σε μια εταιρεία. Και αν τον δεχτούμε γιατί δεν έχουμε κάποια άλλη πρόταση, ο πρωταρχικός μας στόχος θα πρέπει να είναι να φύγουμε από αυτή την εταιρεία, δηλαδή να βελτιωθούμε και τεχνικά και ενδεχομένως και στα soft skills μας, ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε σύντομα κάτι καλύτερο. Το σύντομα είναι στην ουσία όταν θα μας έρθει κάποια πρόταση από κάποιον recruiter ίσως, θα μπορούσε κανείς να πει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένει σε μια εταιρεία λιγότερο από ένα χρόνο, οπότε θα έβαζα τον ένα χρόνο. Δηλαδή να πεις ότι με πήρανε με βασικό μισθό, αλλά θα πάω σε ένα χρόνο κάπου αλλού. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι οι μισθοί έχουν ανεβεί. Δηλαδή υπάρχουν πλέον εταιρείες που για entry level δίνουν μέχρι και 1000 ευρώ και λίγο παραπάνω ίσως. Πολύ παραπάνω δεν έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Μιλάμε για καθαρά τώρα, έτσι.
Οπότε, δεν, δηλαδή, άμα έχετε μπλέξει με μια εταιρεία που πάει να σας δώσει βασικό μισθό ή τέλος πάντων χαμηλό γενικά μισθό, για τον κλάδο τουλάχιστον του προγραμματισμού, καλό είναι να ψάξετε να βρείτε κάτι άλλο. Αλλά πρωταρχικός στόχος είναι όταν θα σας ρωτήσουν πόσα θέλεις, να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος και να πεις κάτι, αν μιλάμε για entry level, εγώ θεωρώ ότι το να ζητήσεις 900 με 1000 ευρώ, για παράδειγμα, καθαρό μισθό, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Από εκεί και πέρα, να δείξεις, κυρίως παίζει ρόλο, τώρα βέβαια βγαίνω εκτός θέματος, η αλήθεια είναι, να δείξεις ότι έχεις προοπτικές. Το τεχνικό κομμάτι, το πιο πιθανό είναι να είναι σε χαμηλό επίπεδο έτσι κι αλλιώς, αν είσαι entry level, αν είσαι όντως entry level, δεν μιλάω για να έχεις δουλέψει σαν freelancer ή κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να ποντάρεις πιο πολύ στα soft skills, να δείξεις ότι το θες πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, και ότι έχεις προοπτικές. Αυτά. Ελπίζω να μην μου διέφυγε κάτι, επειδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί να έχει κάποιες διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα πάρα πολύ τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Και βέβαια, γενικά εννοείται, like, subscribe. Δεν ξέρω αν σας άρεσε η ιδέα του να γίνει σε εξωτερικό χώρο το βίντεο. Ελπίζω να έχει κάποιος καλύτερη εικόνα, γιατί κάποιοι παραπονιούνται τέλος πάντων ότι δεν είναι πολύ καλός. Και το ξέρω δηλαδή αυτό, έτσι, είναι γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, μην πάμε εκεί τώρα. Like, subscribe λοιπόν, κοινοποίηση αν νιώθετε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον το βίντεό σας, και θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά.